πράγματα λαμόγια που σήμερα δυστυχώς κυβερνάνε τη χώρα. Δεν μας αρέσει να μιλάμε από μπαλκόνια, μας αρέσει να είμαστε δίπλα σας, πρόσωπο με πρόσωπο, να μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν εσάς όπως απασχολούν και εμάς, γιατί σε τίποτα δεν διαφέρει ο βουλευτής από της Χρυσής Αυγής που μέχρι χθες και σήμερα ακόμα ήταν στην πλατεία Συντάγματος και έπαιζε ξύλο με τις δυνάμεις του καθεστώτος αυτού που έχει προσβάλει την Ελλάδα, δεν διαφέρει σε τίποτα με τον απλό τον ανώνυμο Έλληνα. Θέλω να ξεκινήσω με κάποια λόγια που είπε ένας μεγάλος πνευματικός άνθρωπος της σύγχρονης Ελλάδος, στην οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν πραγματικοί πνευματικοί άνθρωποι, ένας μουσικοσυνθέτης, ο Σαμάτης Πανουδάκης, σχετικά με το αν έχουμε δημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα. Διότι πράγματι σήμερα στην Ελλάδα δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε ένα διεφθαρμένο καθεστώς ξενοκρατίας και κλεπτοκρατίας. Κυβερνάνε ξένοι και κλέφτες οι οποίοι εκτελούν τις εντολές των ξένων. Τι είπε λοιπόν ο Σπανουδάκης? Πώς είναι δυνατόν, λέει, να μιλάμε για δημοκρατία τη στιγμή που κυβερνάει ένα κόμμα του 5%, αναφερόμενος προφανώς στο Πασόκ. Μία διόρθωση. Πού το είδες, αγαπητές Σταμάτης Πανουδάκη, το 5% στο Πασόκ? Πήγαινε σε ένα καφενείο, πήγαινε σε ένα χώρο δουλειάς και ρώτα να ψηφίζει κανείς Πασόκ. Και να υπάρχει και ένας Πασοκτής, αν ντρέπεται να το πει. Αν βρεθεί κάποιος να το πει, να τον φέρετε να τον βάλουμε σε ένα μουσείο. Εγώ ένα χρόνο τώρα δεν βλέπω κανέναν. Αυτό το απόκομμα έχει πεθάνει, ήταν στον πολιτικό του τάφο και τον εκρανάστησε ο Σαμαράς για να αποκτήσει συνέτερο στη διαχείριση αυτής του ελληνικού προβλήματος, να αποκτήσει συνέτερο στο ξεκούλημα της χώρας, δυστυχώς. Είπε και κάτι άλλο ο κύριος Πανουδάκης, ότι το κόμμα του 15% φημώνεται, δεν εμφανίζεται πουθενά. Όλοι υβρίζουν τη Χρυσή Αυγή στα κανάλια της διαπλοκής και κανένας δεν μας δίνει βήμα να απαντήσουμε. Και εκεί έκανε λάθος. Το ποσοστό 15% από ό,τι προκύπτει από όλες τις έρευνες και τις μετρήσεις που δεν εμφανίζουν τα διεφθαρμένα κανάλια είναι πολύ υψηλότερο. Βρέθηκε ακόμα και αυτός ο γνωστός κομμουνιστής μέτρ των διαπλεκόμενων δημοσκόπων, ο Νικολακόπουλος, να πει ότι η Χρυσή Αυγή πάει πάνω από 17% και δεν τη σταματά τίποτα. Και όσες τακτικές και να εφαρμόζουν σήμερα δεν μπορούν να σταματήσουν τη Χρυσή Αυγή. Γιατί όμως? Για ποιο λόγο όλα τα αποκόμματα του κατεστημένου διαλύονται και η Χρυσή Αυγή ανεβαίνει? Για έναν απλό λόγο, γιατί έχουμε ένα τεράστιο όπλο στα χέρια μας. Το όπλο μας αυτό, με το οποίο τους έχουμε χτυπήσει επανειλημμένως και δέχονται συνεχώς βολές κατά ρυφάς από τη Χρυσή Αυγή, είναι η αλήθεια. Είναι το δίκαιο του ελληνικού λαού που μόνο το εθνικιστικό κίνημα σήμερα το εκφράζει. Αναφέρθηκε προλίγου και τον αποδοκιμάσατε και σας παρακαλώ να είμαστε πιο κόσμοι όταν αναφερόμαστε σε τέτοιους ογκόλυθους της πολιτικής, πάνω από 700 κιλά. Αναφέρθηκε ο πρόεδρος του διεφθαρμένου Πασόκ, τον οποίο μας τον επέβαλαν και ως αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως σήμερα. Έτυχε να βρεθούμε τέτα τέτ, όλα και κλέφτη. Τι από όλα αυτά δεν ισχύει, ερωτώ. Τι από όλα αυτά δεν είναι η αλήθεια? Απλά δεν είχαν μάθει τόσα χρόνια να τους λέει κανείς την αλήθεια κατά πρόσωπο. Έπρεπε να πει η Χρυσή Αυγή μέσα στη Βουλή για να κάνει το αυτονόητο. Εμφανίζονται αυτοί οι δίθεν. Προς το παρόν, αυτό επιφυλάσσει ο λαός για όλους αυτούς που πρόδωσαν την Ελλάδα, εάν εμφανίζονταν σε μια κεντρική πλατεία μιας πόλεως, ήταν μερικά γιαούρτια προς το παρόν. Εμείς ελπίζουμε η οργή και η αγανάκτηση του ελληνικού λαού να σχηματοποιηθεί ακόμα περισσότερο και σήμερα φαίνεται πως βρίσκει έκφραση μέσω του λαϊκού εθνικιστικού κινήματος, μέσω του λαϊκού συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Φανταστείτε να ερχόταν στον πύργο, να ερχόταν στην Πάτρα, να ερχόταν σε κάποια γειτονιά των Αθηνών ένας από αυτούς, να πήγε να μιλήσει ο Σαμαράς ή ο Βενιζέλος σε κόσμο, χωρίς να έχει μαζί του δημιουργίες ΜΑΤ. Τι πάρτι θα έκανε ο αγανακτισμένος ελληνικός λαός? Αυτοί όμως έχουν μάθει πολύ καλά να μην εμφανίζονται πουθενά δημόσια και να κινούνται πάντα με τη συνοδεία τεράστιων αστυνομικών δυνάμεων. Αστυνομικών δυνάμεων, τις οποίες έχουν στερήσει από τον απλό Έλληνα πολίτη. Θέλω να αναφερθώ με λίγα λόγια στο τεράστιο πόλεμο που δέχεται σήμερα η Χρυσή Αυγή από όλα τα μέσα του συστήματος. Βλέπουμε εδώ, είμαστε εκατοντάδες εδώ αυτή τη στιγμή, σε μια επαρχιακή πόλη, στην πρωτεύουσα ενός νομού της χώρας. Λείπει κάτι όμως. Δεν υπάρχει ούτε μία κάμερα από τα περίφημα τσοντοκάναλα. Χθες ο Κουβέλης, ο εκπρόσωπος αυτού του ανύπαρκτου αποκόμματος,
κάνει μία σύναξη. Αυτό το κόμμα, ξέρετε, παίρνει πολλά, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ χρηματοδότηση από το κράτος και μάζεψε σε μια αίθουσα ξενοδοχείου 20 άτομα και τον είχανε πρώτη μούρη στο Μέγκα. Και τι έγινε με όλα αυτά όμως? Και τι έγινε με όλον αυτό τον πόλεμο φοράς που δεν εμφανίζουν κανέναν εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής να πει δημόσια τις αυτονόητες αλήθειες? Τι κατάφεραν? Να σας πω τι κατάφεραν. Ξεκινήσαμε από το 7% πέρυσι τέτοια εποχή, πολύ σύντομα πήγαμε στο 14% και τώρα πλέον, όπως λένε οι πάντες, όπως παραδέχονται όλοι, εάν γίνουν εκλογές η Χρυσή Αυγή θα είναι πάνω από 20%. Θα έχει διπλασιάσει τα ποσοστά της. Αυτό το τρέμουν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί, το τρέμουν όμως κυρίως τα αφεντικά τους, οι διεθνείς τοκογλύφοι, αυτοί που βλέπουν ότι με τον ερχομό του εθνικιστικού κινήματος τα πράγματα θα χάσουν την εξουσία που έχουν επιβάλει, αυτή την ξενόδουλη εξουσία που έχουν επιβάλει στην πατρίδα μας. Ακόμα και η διαδικτυακή τηλεόραση που ανέφερε προηγουμένως ο συναγωνιστής Κωνσταντίνου, που αφού είδαμε, απειβδίσαμε ότι κανένα κανάλι, ακόμα και από τα λεγόμενα μικρά, δεν μας έδινε βήμα ούτε επιπληρωμή. Είχαμε κλείσει συμφωνία με κανάλι των Αθηνών και μας ζήτησε 2.000.